Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις, Πάρη? Όλα βόμβα. Εσύ? Μπομπίτσα, θα έλεγα. Γενικά όλα καλά, δουλίτσα, μπόλικη. Έχουμε meetup σήμερα. Σήμερα έχουμε Docker meetup. Το οποίο βέβαια οι άνθρωποι θα το δουν μια μέρα μετά. Δεν πειράζει. Αλλά παιδιά, υποθέτω ωραία περάσαμε στο meetup. Καλά. Ήταν φοβερό το meetup χθες. Τέλεια. Το επόμενο θα το ενημερώσουμε in time. Ναι. Το οποίο θα είναι μάλλον. Τέλος Σεπτέμβρη. Όχι, έχουμε Φεβρουάριο. Ναι. Τέλος Φλεβάρι. Ναι. Τέλεια. Δεν θα πούμε ακόμα τι είναι, δεν θα κάνουμε spoil και τέτοια. Όχι. Δεν το έχουμε κλείσει καταρχάς. Ναι, σωστό, δε κάτι μη. Οπότε μέχρι να. Καμία ψυχολογία. Για πες λοιπόν. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Θέλω να. Όχι να χαλαρώσουμε την κουβέντα σήμερα, θέλω λίγο να το πάμε λίγο πάλι πιο φιλοσοφικά. Είχα τις αναζητήσεις μου αυτόν τον καιρό. Μ' αρέσουν γενικά φιλοσοφικές αναζητήσεις, είναι τώρα, από τα αγαπημένα μου. Και είναι κάτι το οποίο συζητούσαμε τελευταία, αλλά επειδή δεν σου τράβηξα την κουβέντα κανονικά, γιατί λέω θα την πούμε στο podcast. Για να είναι μικρή η κουβέντα. Καλά. Άμα είναι μικρή, θεωρώ θα είναι επιτυχία. Γενικά. Oh. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε για το μονόωρο δηλαδή. για άλλο ένα μονόωρο. Λοιπόν, θέλω να δούμε γενικά λίγο το θέμα. Πώς να το θέσω, να μην ακουστεί κόρνη εντελώς. Όχι artificial intelligence, ρε παιδί μου, αλλά. Να το θέσω διαφορετικά. Δηλαδή, αυτή η φάση με το Terminator που έρχεται, έχει φτάσει η νοημοσύνη σε επίπεδο μοναδικότητας, ρε παιδί μου. Πώς το, okay. το λένε, singularity. Super intelligence και τέτοια. Μπράβο. Και. Okay. Να δούμε λίγο αν και πώς το βλέπουμε. Όχι αυτό το πράγμα να έρχεται, ρε παιδί μου, αλλά. Πώς το βλέπουμε αυτό. Αν. Υπάρχει σενάριο στο οποίο η τεχνολογία ή εσύ τι σενάριο βλέπεις στο οποίο η τεχνολογία σταματάει να εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Αυτό. Ωραία. Και δράπιο αυτόνομα. Θα σχολιάσουμε και τι κάνουν αυτοί που κάνουν machine learning σήμερα ή όχι. Όχι ρε φίλε, γιατί δεν θα μιλήσουμε για τεράστια Excel sheets και τέτοια. Όχι, ούτε για if-else και τέτοια περίεργα πράγματα. Θέλω να μιλήσουμε για το. Ωραία, να ξεκινήσω εγώ λέγοντας. Ωραία, βασικά βάλω ένα context. Μπράβο. Για να έχουμε κάποια. Μπράβο. Βασικά, ας πούμε, όλοι στο τραπέζι. Άκου να σου πω τώρα αυτό σήμερα πώς όλο. Τι εννοεί, επειδή είμαμε super intelligence. Δηλαδή πάμε να πω λίγο πώς εμένα σήμερα η σκέψη μου έφτασε αυτό και λέω, ωραία φίλε, σίγουρα θα το συζητήσουμε. Μπομπα. Λοιπόν, έχω κανονίσει με το Θανάση. Τώρα είναι τελείως άσχετο αυτό που θα πω. Το Σάββατο να κάνουμε αγριογούρνο. Ωραία. Ο οποίος μένει από κάτω μου ο Θανάσης. Και την είχαμε συμφωνήσει σήμερα εγώ να βγάλω το αγριογούρνο από την κατάψυξη και να το βάλω στο ψυγείο. Το οποίο το ξέχασα, apparently. Ωραία. Και ήθελα πάρα πολύ να έχω μια ηλεκτρονική κλειδαριά και να του ανοίξω να πάει να το κάνει αυτός επειδή μένει από κάτω μου. Ωραία. Αλλά τώρα δεν μπορώ γιατί εγώ θα γυρίσω το βράδυ και γίνει ένα μπέρδεμα. Οπότε λέω θα ήταν ωραία να έχω μια ηλεκτρονική κλειδαριά να μπορώ να την ελέγχω. Αλλά έχει αρχίσει να με προβληματίζει γενικά το ότι. Αν όλο μου το σπίτι και είναι ελεγχόμενο από το ίντερνετ και από software, αν μπορώ να πέσω θύμα hacking και εντάξει, δεν θα το πάω σε επίπεδο Terminator, αλλά. Καμία σχέση με το άλλο βασικά. Όχι. Δηλαδή αυτό είναι καθαρά θέμα ασφάλεια. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, σιγά σιγά αρχίζουμε και χρησιμοποιούμε πιο αυτοματοποιημένα πράγματα. Και όσο περισσότερο πλησιάζει. Εντάξει, δεν θεωρώ. Να είμαι ειλικρινής, εντάξει. Νομίζω ξέρω αρκετά τι μου γίνεται και θεωρώ ότι. Για να το θέσω ξεκάθαρα, ότι δεν υπάρχει νοημοσύνη στο software. Εγώ είμαι σε τέτοιο επίπεδο. Okay. Δεν υπάρχει νοημοσύνη. Αλλά τεχνικά, επίσης, τίποτα δεν εμποδίζει έναν υπολογιστή από το να έχει νοημοσύνη σε ένα πολύ μακρινό μέλλον. Ωραία. Άρα λοιπόν, πάμε βασικά. Νομίζω ότι χωρίζεσαι δύο πράγματα. Αρχικά η κλειδαριά, ναι. Νομίζω είναι ένα ερώτημα του κατά πόσο εμπιστεύεσαι την ασφάλεια του σπιτιού σου, που είναι κάτι φυσικό, ναι. Σε κάτι το οποίο μπορεί να ελεγχθεί απομακρυσμένα ηλεκτρονικά. Όχι ηλεκτρονικά, μάλλον. Μπορεί ιδρυνικά. Να ελεγχθεί από software. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι, απλά εκεί πέρα έχεις και έναν επιτιθέμενο πιθανό που είναι ένας άνθρωπος που μπαίνει στη μέση, σωστά. Καταφέρνει και χακάρει τη συσκευή σου και μπαίνει στο σπίτι σου. Σωστά. Και έχεις και το ότι η συσκευή σου αποφασίζει ότι θέλει να αφήσει, ναι. Κάποιον άσχετο να μπει μέσα στο σπίτι σου. Ναι. Κοίταξε, απλά εντάξει και στο foreseeable future που λένε, και το software από άνθρωπο έχει φτιαχτεί, απλά είναι έμεση η επίθεση. Δηλαδή, ακόμα και να αποφασίσει ένα μηχάνημα να με βλάψει, τα έχει φτιαχτεί από κάποιον άνθρωπο το software, εκτός και αν πάμε σε επίπεδο με τα Matrix. Γι' αυτό σου λέω, προσπαθώ να καταλάβω πόσο μακριά θες να το πάμε. Να το πάμε σε super intelligence ή σε πιο άμεσο κατά πόσο θες τη ζωή σου. Ωραία, να ξεκινάμε από το super intelligence. Ωραία. Που μου έχει μείνει έκφραση ενός καθηγητή μου από το Λύκειο, ο οποίος λέει στο μέλλον. Θα έρθει η ώρα που θα τρέχουμε όλοι και θα προσπαθούμε να προλάβουμε να τραβήξουμε την πρίζα. Okay. Ωραία, οπότε πάμε σε αυτό το επίπεδο. Ωραία. Αν είναι ένα σενάριο το οποίο θεωρείς ότι είναι plausible, ότι είναι εφικτό,
Ωραία. Αν το φοβάσαι εσύ ή αν πρέπει να το φοβάται ο κόσμος και πάμε να το. Ωραία. Αρχικά να σου γιώσω το παιδικό σου όνειρο και να σου πω, ρε παιδί μου, ότι άμα μπορούσε κάποιος απλά να τραβήξει την πρίζα και να σταματήσει αυτό. Ναι. Μάλλον δεν είναι πολύ έξυπνο αυτό το software το οποίο μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα software θα κατακτήσει τον κόσμο, θα το βγάλει από την πρίζα. Ναι, 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 ναι. Και θα παίξει. Άρα λοιπόν, συγγνώμη για την καταγγελία σου, αλλά. Δεν είπα, όχι, δεν είπα ότι είπατε αυτό, μου είχε καρφωθεί σαν εικόνα στο μυαλό. Λοιπόν, άρα, πάμε να... άρα η συζήτηση είναι τύπου αν θα υπάρχει κάποια στιγμή στο μέλλον. Αν όπου... το βλέπει να πηγαίνει προ τα. Όχι, αν το βλέπει, ναι. Όπου το λογισμικό θα μπορεί να έχει ουσιαστικά δική του νοημοσύνη ή δική του. Βασικά δεν είναι τόσο πολύ η νοημοσύνη, αλλά νομίζω ότι αυτό που φοβάται ο κόσμο ή τέλο πάντων που. Συζητάτε σε παρόμοιες συζητήσεις ανά τον κόσμο, να το πω έτσι, είναι ότι θα υπάρχει κάποια στιγμή που θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις το λογισμικό και αν ουσιαστικά η πορεία λήψη απόφασης θα ξεφύγει από τα ανθρώπινα δεδομένα. Δηλαδή και θα ξεκινήσει το software να παίρνει διαφορετικές αποφάσεις για τις οποίες δεν έχει προγραμματιστεί να το κάνει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν θεωρήσουμε ότι το λογισμικό δουλεύει σωστά, η κλειδαριά σου έχει κάποιους κανόνες και λέει. Αν ο πάρεις από το κινητό του πατήσει ένα κουμπί, άνοιξε την πόρτα. Ναι. Άρα αυτή η απόφαση είναι μια προδιαγραμμένη απόφαση. Η ερώτηση είναι, θα μπορέσει η κλειδαριά σου κάποια στιγμή, χωρίς να υπάρχει αυτό το κομμάτι σε software που έχει γραφτεί από άνθρωπο, να ξεκινήσει και να παίρνει αποφάσεις και να λέει τώρα θέλω να ανοίξω ή να κλείσω. Ναι. Αυτό ήταν ένα κοντινό παράδειγμα. Βασικά δεν νομίζω ότι μπορούμε να. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μας ξεπερνάει. Δηλαδή, ναι, δεν μπορούμε να το προοικονομήσουμε αυτό από. Νομίζω ότι αυτό έρχεται. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο blog post στο Wait But Why, ή είναι σειρά από blog post, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Θα το βρω να το βάλουμε και κάτω μετά. Το οποίο ουσιαστικά σου εξηγεί ότι. Ουσιαστικά πώς πάει η πρόοδος της νοημοσύνης, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και το οποίο. Συγγνώμη, σε επίπεδο software το πιάνει γενικότερα. Και στο ανθρώπινο είδος. Και... το πιάνει τεχνολογικά γενικότερα. Δηλαδή, το παράδειγμα που χρησιμοποιεί, αν θυμάμαι καλά, είναι σου λέει πόσα χρόνια κάθε φορά χρειάζεται να περάσουν, ώστε αν κάποιος άνθρωπος πάθαινε κόμμα και ξυπνούσε μετά από τόσα χρόνια, ή για παράδειγμα τον βάζανε μέσα στην κατάψυξη ναι. Και θεωρούμε ότι αυτό δουλεύει, και άρα έστω ότι ξυπνάς εσύ μετά από 10 χρόνια, μετά από 20 χρόνια, μετά από 50 χρόνια. Πόσα χρόνια χρειάζονται, ώστε όταν ξυπνήσεις, χωρίς προφανώς να έχεις τα βιώματα του ενδιάμεσου. Θα πάθεις καρδιακή προσβολή από την εξέλιξη. Από το σοκ. Δηλαδή θα πάθεις σοκ. Για παράδειγμα, σου έλεγε ρε παιδί μου ότι αν πάρεις τον Περικλή ναι. Και τον πας, ξέρω εγώ, στο 1000 μετά Χριστόν. Ναι. Εντάξει, θα δει κάποια λίγο πιο καινούργια όπλα, ενδεχομένως κάποιες στρατηγικές πολέμου. Αλλά θα του φανεί ένα λογικό άλμα. Ναι. Αν πάρεις κάποιον από το 1000 μετά Χριστόν και τον πας ξαφνικά στο Μεσαίωνα. Ή ξέρω εγώ, στη βιομηχανική επανάσταση ακόμα καλύτερα, ξαφνικά με το που δει πράγματα να δουλεύουν μόνα τους ή να προχωράνε αυτοκίνητα, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο, ξαφνικά του φαίνεται μαγεία. Ναι. Αν πάρεις κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν είχε δει το τηλέφωνο και του πεις ότι εγώ έχω ίντερνετ στο κινητό μου. Και δείξει το Skype. Ναι. Ναι. Δηλαδή, ή του δείξει, ξέρω εγώ, ένα ολόγραμμα να σου μιλάει απομακρυσμένα. Ναι. Το οποίο για μας φαίνεται φυσικό, γιατί έχουμε ουσιαστικά τη σειρά των γεγονότων. Κάποιος άνθρωπος που δεν έχει ουσιαστικά αυτή τη σειρά. Και έχει ένα κενό ενδιάμεσα ναι. Σε αυτά, θα πάθει εγκεφαλικό. Ναι. Άρα σου λέει ότι συνεχώς. Μειώνεται αυτό. Μειώνεται αυτό. Δηλαδή, παλιά μπορεί να θέλεις, ξέρω εγώ, 1000 χρόνια, μετά μπορεί να θέλεις 500 χρόνια, μετά μπορεί, ξέρω εγώ, πλέον από τα τελευταία 50 χρόνια έχουμε τέτοια εξέλιξη. Που ναι. Ακόμα και αυτά τα 50 χρόνια ενδεχομένως να ήταν αρκετά. Εντάξει, ας πούμε 100 ρε παιδί μου, εντάξει, πούμε γιαγιά. 100, ναι. Ναι, αλλά οι εφόπουδες έχουν την εξέλιξη των γεγονότων. Σωστό, σωστό, σωστό. Άρα, μάλλον έχουμε χτυπήσει ναι. Ένα πατωματάκι τώρα, επειδή προλαβαίνουν την. Μπράβο. Άρα, ουσιαστικά, δηλαδή τώρα ήδη νομίζω ότι ζούμε σε μια φάση που οι γενιές, δηλαδή οι γιαγιάδες μας σχέση με τους πατεράδες μας και οι πατεράδες μας σχέση με εμάς. Ναι. Έχουν τρελό γενολογικό χάσμα. Παλιά δεν υπήρχε αυτό. Ωραία. Δηλαδή, παλιά, ρε παιδί μου, οκ, okay, απλά ο πιο παλιός ήταν πιο έμπειρος και that's it. Τέλος. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ναι. Ενώ τώρα ξαφνικά βλέπεις ότι η καινούργια γενιά. Δηλαδή, ακόμη και για μένα, τις προάλλες ήμουν στο αεροπλάνο και βλέπω ένα πιτσιρίκι να παίζει στο iPad. Πιτσιρίκι, όταν λέω εννοώ μηνών. Ναι, ναι. Και πάθα πολιτισμικό σοκ. Γιατί? Γιατί εγώ, ρε παιδί μου, για να συνειδητοποιήσω το iPad και τις συσκευές που τις κάνεις, που είναι αφής. Ναι, είχα, μπορεί, ήταν κάτι το οποίο δεν μεγάλωσα με αυτό, δεν το έμαθα. Έχω ανήψει και τα βλέπω χρόνια να παίζουν, οπότε γι' αυτό ίσως. Την πρώτη φορά όμως που το είδες, τι έγινε. Δηλαδή, ήμουνα κι εγώ μικρός τότε και δεν το είχα συνειδητοποιήσει, αλλά μάλλον έχεις δίκιο. Δηλαδή, ναι, εγώ δεν είχα ανήψει κάτι τέτοιο σε μια ηλικία. Ναι. Και πριν από. Εντάξει, δεν είναι μερικά χρόνια, αλλά
από εκεί πέρα που εγώ μάθαινα το iPad, που εντάξει θεωρητικά είμαι στη τεχνολογία, ξέρω κι αυτά, ξαφνικά βλέπω ένα πιτσιρίκι να διαλέγει παιχνίδια και να καταλαβαίνει πρέπει να σκρολάρει προς τα πάνω προς τα κάτω σε ένα παιχνίδι. Και ήμουνα. Έπαθα σοκ. Okay. Οπότε, μεγάλη εισαγωγή, τεράστια θα έλεγα έκανα, αλλά το νόημα αυτό που θέλει να πει αυτό είναι ότι καθώς μικραίνουν ουσιαστικά οι χρονικές περίοδοι τις οποίες πρέπει να περιμένεις για να πάρεις αυτό το σοκ, ρε παιδί μου, ξαφνικά θα φτάσει σε ένα σημείο που ουσιαστικά αυτό είναι απόκτηση καινούργιας γνώσης. Okay. Στην ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα δηλαδή εξελίσσεται, μαθαίνει τεχνολογίες, μαθαίνει γνώση, μαθαίνει τέτοια πράγματα. Θα φτάσει σε ένα σημείο που η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται καινούργια γνώση είναι τόσο μεγάλη που δεν θα μπορέσει να την ακολουθήσει ο άνθρωπος. Ναι. Και εκεί πέρα αυτός πάει και λέει ότι τότε θα είναι το σημείο που οι μηχανές θα μπορέσουν να γίνουν πολύ πιο έξυπνες στον άνθρωπο. Δεν, προφανώς το τι ακριβώς θα γίνει και δεν νομίζω θα έρθει ο Terminator. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάποιο ρομπότ ξαφνικά θα αποκτήσει ανθρωπόμορφη όψη για να έρθει να συνηγάει. Ναι. Αλλά η ερώτηση είναι, ουσιαστικά μετά υπάρχουν δύο σενάρια και κάπου εδώ πέρα θα κλείσω για να συζητήσουμε κιόλας, για να έχουμε κουβέντα. Αλλά ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι. Υπάρχουν δύο θεωρίες. Ότι ξαφνικά έχει όλη αυτή τη γνώση διαθέσιμη μέσω των μηχανών, η οποία εξυπηρετεί τον άνθρωπο και άρα οι άνθρωποι σταματάνε να χρειάζεται να δουλεύουν, ξέρω εγώ. Σταματάνε να υπάρχει, ξέρω εγώ, αρρώστιες. Γίνονται καλά οι άνθρωποι πιο γρήγορα, πεθαίνουν πιο αργά. Δηλαδή, ουσιαστικά έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο όφελος για τον άνθρωπο, ή ουσιαστικά πα στην άκρη τη μιζέρια που αρχίζει και εξαλείφει το ανθρώπινο είδος. Δηλαδή, ναι, είναι, ουσιαστικά σου λέει ότι φτάνει σε ένα σημείο το οποίο δεν μπορεί να προβλέψει με τα τωρινά μέσα. Νομίζω αυτό είναι το singularity. Είναι το σημείο από το οποίο και μετά δεν μπορεί να προβλέψει, παιδί μου, πώς η εξέλιξη τη τεχνολογία και όλο αυτού θα επηρεάσει το ανθρώπινο είδος. Λοιπόν. Με πιάσε θέμα που. Έχεις αναζητήσει σου, Δεν έχω αναζητήσει φοβερές. Κάποια περίοδο ήταν πριν από 2-3 χρόνια, νομίζω. Η φάση Το θυμάμαι, τα λέγαμε. Που κοιμόμουν. Ξύπνησα το βράδυ και δεν ήξερα τι γίνεται. Σκεφτόμουν. Περίμενε τώρα αντικειμενικά. Σκέφτεσαι πόσο μικρή είναι η γη σε σχέση με το σύμπαν. Και λες, γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχει και αύριο. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις εγώ τι σκέφτομαι πάνω σε αυτό. Όχι πάνω στο θέμα, ας μείνουμε λίγο στο θέμα του software και όλα αυτά. Γιατί νομίζω ότι όλα τα λεφτά στην εξέλιξη της τεχνολογίας είναι το software, δεν είναι το hardware. Το hardware είναι κορυφαίο και επειδή πλέον υπάρχει και η έννοια του δικτύου, το hardware πλέον μπορούν όλα να είναι ένα. Δηλαδή, βγάζει, ρε παιδί μου, ένα πρόγραμμα το Stanford που λέει βάλε αυτό στον υπολογιστή σου και θα κάνω harness λίγο CPU από τον καθένα για να κάνω μοντέλα. Δεν τελείωσε. Το hardware είναι όλα ένα πλέον. Λοιπόν, το θέμα είναι το software. Σωστά. Πού πάει. Λοιπόν, και όσο έχεις, θεωρώ, το κατάλληλο software και το κατάλληλο storage, γιατί η γνώση είναι δεδομένα και μαθηματικά πάνω στα δεδομένα, εκείνη που αρχίζει και γίνεται. Λοιπόν, ενδιαφέρον το παιχνίδι. Σε γενικές γραμμές, εγώ πιστεύω ότι το software κινείται γύρω από τις ανάγκες του ανθρώπου. Δηλαδή, πάντα κάποιος φτιάχνει software για να εξυπηρετήσει κάποιες ανάγκες. Δεν φτιάχνει software για να φτιάξει software. Σωστά. Λοιπόν, οπότε αυτό έχει σημασία. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το οποίο ο κόσμος έχει στο μυαλό του, ότι κάποια μέρα ένας τρελός επιστήμονας θα φτιάξει το AI που θα infiltrarει, ξέρω εγώ, όλο το ίντερνετ και θα μπει παντού. Δεν νομίζω ότι αυτό θα γίνει ποτέ. Εγώ δεν το φοβάμαι. Και εγώ νομίζω. Να σου πω την αλήθεια καθόλου. Αυτό το οποίο έχει αρχίσει να με προβληματίζει είναι το ότι, για παράδειγμα, αυτό που έγινε με τα Boeing. Λένε, λοιπόν, δεν μπορούμε εμείς να ανταγωνιστούμε την Airbus λόγω κατασκευής του αεροπλάνου. Θα φτιάξουμε ένα σύστημα που θα παίρνει κάποιες αποφάσεις αντί για τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ο πιλότος σε συγκεκριμένη περίπτωση, και αυτό είχε μέσα ένα bug, το οποίο έλεγε κατέβασε το αεροπλάνο, χωρίς να πρέπει. Ναι, είναι ένα λίγο πιο ακραίο. Ήταν λόγω περιορισμού κατασκευής, αυτοί πήγανε να λύσουν το θέμα με software. Καλά κάνανε στην πραγματικότητα. Η σκέψη είναι καλή. Αλλά ένα μικρό λάθος. Ναι, αλλά εκεί ήταν ένα software το οποίο δεν είχε ξεκάθαρο και άμεσο τρόπο να γίνει override από τον άνθρωπο. Υπήρχε τρόπος, αλλά δεν ήταν ξεκάθαρος. Δεν υπήρχε στο manual μέσα των οδηγιών. Αλλά δεν ήταν ξεκάθαρος. Δεν ήταν ξεκάθαρο πώς αυτό μπορεί ο άνθρωπος να αναλάβει τον έλεγχο εκείνη τη στιγμή και έγινε το κακό. Ναι. Αυτό νομίζω είναι το πιο απτό που έχουμε. Ναι, εντάξει, βέβαια, είναι πιο.
συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν ήρθε ο Σφαρτζενέγκερ, παιδί μου, να καταστρέψει τον κόσμο, αλλά έχεις ένα συγκεκριμένο utility, ένα συγκεκριμένο software που νόμιζε ότι είναι έξυπνο, αλλά δεν είναι. Νομίζω ότι βασικά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει κάποιο λογισμικό το οποίο να μπορεί έστω και να φτάσει κοντά σε αυτό που λέμε. Δηλαδή, θεωρητικά για να φτάσουμε στο σημείο που το λογισμικό κατακτά τον κόσμο, οι μηχανές ή οτιδήποτε θες πες τώρα, επειδή δεν έχει σημασία, πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο. Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε το να κάνουμε λογισμικό συγκεκριμένου σκοπού. Τι είναι αυτό, συνταγή. Ναι. Πάρ το ποτήρι, βάλε καφέ, βάλε νερό, ανακάτεψέ το, ναι, σερβιρέ μου τον. Δηλαδή, το πρόγραμμά μας ήταν ξεκάθαρα μια συνταγή, έκανε πέντε πράγματα. Αυτό που τώρα, αυτή την περίοδο κάνουμε, είναι ότι πρακτικά παίρνουμε πολλούς καφέδες, ουσιαστικά τι συνταγές είχα, όχι τις συνταγές, τι μέρος καφέ, πόσο νερό, τι θερμοκρασία, ξέρω και τέτοια που έγινε και πόσο αρέσαν στον κόσμο, και λέμε σε μια μηχανή, φτιάξε μου την καλύτερη δυνατή, ας πούμε, τον καλύτερο δυνατό καφέ. Πώς το κάνει αυτό, ουσιαστικά συνδυάζει τα δεδομένα και πάει και λέει ότι, επειδή έχω, ξέρω εγώ, 100.000 καφέδες που έχουν παραχθεί και ξέρω πόσο αρέσει ο κάθε καφές, μπορώ εγώ να αποφασίσω αν αυτός ο καφές θα είναι καλός ή κακός που θα παραχθεί. Ναι. Το θέμα είναι πώς θα μπορείς εσύ πάλι όμως παίρνουμε κάποιες, δηλαδή μοντελοποιούμε το πρόβλημα. Δηλαδή πάμε και φτιάχνουμε ουσιαστικά αυτό μια συνταγή η οποία όμως επεξεργάζεται πολύ πολύ περισσότερα δεδομένα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει 100.000 καφέδες και να αποφασίσει ποιος είναι ο καλύτερος. Δεν έχει δουλειά του κιόλας, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος ουσιαστικά έχει. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς είναι ο ορισμός, αλλά ουσιαστικά σου λέει ότι μπορεί να σκέφτεται πολύ πιο ανοιχτά, αλλά πολύ πιο αργά από μια μηχανή. Ενώ μια μηχανή κάνει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, πάρα πολύ πιο γρήγορα. Ακριβώς. Και η ερώτηση είναι, θα μπορέσει να δώσει συνδυαστική ουσιαστικά σκέψη σε μια μηχανή. Να εύρος και ταχύτητα ακριβώς. Την ασθενή. Μάλλον ταχύτητα έχεις. Ναι, ναι. Αν διευρύνεις τον τρόπο που θα μπορεί να λύνει προβλήματα μιας μηχανής. Νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, γιατί προϋποθέτει κατανόηση του ανθρώπινου κεφάλου. Δηλαδή, θα πρέπει κάπου το ανθρώπινο κεφάλι, θα πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει πολύ πιο πολύπλοκο από ό,τι είναι τώρα. Το οποίο απαιτεί και κατανόηση του πώς δουλεύει ένα πολύπλοκο σύστημα όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος, γιατί συνήθως όταν εμείς σκεφτόμαστε νοημοσύνη, σκεφτόμαστε εμάς. Σωστό. Κατά βάση. Εμένα. Γενικά, εμένα δεν με τρομάζει το θέμα AI, να σου πω την αλήθεια. Καθόλου. Αλλά έχουν υπάρξει τρεις φορές στη ζωή μου που έχω δει τρία πράγματα που έχω πει όπα. Okay. Λοιπόν, το πρώτο ήταν. Το θυμάμαι σαν χθες. Ήταν ένα Kickstarter, να δεν ξέρω εγώ τι, μια διαφήμιση που ήταν μια λάμπα. Ωραία. Η οποία δεν ξέρω αν το είχα κάνει σε share τότε στο group. Εσύ την έκλεινες και η λάμπα έκανε. Και ξανά άνοιγε τον εαυτό της. Και δεν μπορούσε να την κλείσει με τίποτα. Ήταν μια λάμπα που με το που την έκλεινες γύρναγε ένα κύκλωμα το οποίο την ξανά έθετε σε λειτουργία. Και ενώ αυτό ρε παιδί μου, εντάξει, έχει ξεκάθαρη λύση, ξέρω εγώ, αν θες. Τη σπάς ρε παιδί μου, αλλά η ιδέα ότι κάποιος έφτιαξε ένα. Παιδί, η λάμπα όμως ήταν με διακόπτη, όχι. Όχι, ήταν τέτοιο, ήταν πρωτατήφ. Ήταν ένα πρωτατήφ. Ωραία. Και είχε κάτω το διακόπτη. Ναι. Και όπως έκλεισε το διακόπτη. Αυτή έκανε ένα trajectory, έκανε μια πορεία που πάντα άνοιγε το διακόπτη. Και άπαξε έκλεισε το διακόπτη, θα άνοιγε πάλι. Δεν υπήρχε τέτοιο. Okay. Και ενώ. Εντάξει, αυτό είναι κάτι εντελώς χαζό, ρε παιδί μου. Σπάς τη λάμπα. Άμα δεν την βγάλει, την πήρε, την πετάς, δεν ξέρω. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που είδα μια συσκευή η οποία δεν υπάκουε το χρήστη της. Περίμενε. Αλλά ήταν σχεδιασμένη να μην το κάνει αυτό. Ναι, 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 ναι. Ήταν. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο χρήστης το ξέρει αυτό. Σωστό. Λοιπόν, ναι. Ήταν η πρώτη φορά που αυτό μου κάνει hardware κάποια πράγματα και λέω. Okay. Όπα. Η δεύτερη φορά. Εντάξει, έχω ρεμίσει με αυτό. Εντάξει, ήμουν μικρόστατο. Η δεύτερη φορά, λίγο πιο μεγάλο που και με αυτό έχω ρεμίσει. Όχι τόσο, αλλά. Ήταν η Boston Dynamics. Δηλαδή, το ρομπότ που κάνει κολοτούμπες. Ναι, όταν έβλεπα το ρομπότ να κάνει κολοτούμπες και αυτά τα σκυλιά που μετά τα έχει και στο Black Mirror μέσα. Ναι. Σκεφτικά. Γαμώτο. Είναι λίγο extreme αυτό. Και τελευταίο, και κλείνω, η τελευταία φορά που εμένα ήταν αυτή η οποία με σόκαρε λίγο παραπάνω ήταν όταν δύο μασίνια της Google φτιάξανε αλγόριθμο κρυπτογράφησης και μιλούσαν μεταξύ τους και κανένας δεν ήξερε τι λέγανε. Ναι. Αυτά. Και ήταν στιγμές που εμένα με ψιλοσοκάρανε. Τώρα τις έχω ψιλοξεπεράσει, όσο επειδή το συνήθισα, αλλά. Κοίτα, είναι. Ωραία.
Πάμε να τα πάρω ένα-ένα. Ναι. Εντάξει, το πρώτο θεωρώ ότι είσαι μικρό. Ήμουνα μικρό. Ήμουνα 19 χρονών, 20 ξέρω εγώ. Το προσπερνά. Το δεύτερο, και αυτά είναι και πάλι προγραμματισμένα να κάνουν αυτό. Ναι. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι, αρκετά πιο έξυπνοι από εμά ενδεχομένω. Θεωρώ 100% από μένα τουλάχιστον. Ναι. Πήγανε και προγραμματίσανε, ουσιαστικά μοντελοποίησανε το πώς κάνει κολοτούμπα ένας άνθρωπος ή το πώς πάει ένα σκυλί και περπατάει και κάνει κεράνι. Και ουσιαστικά μπορέσανε και βρήκανε τρόπους και αλγορίθμους να το κάνουν. Το βασικότερο πρόβλημα σε αυτό είναι τι γίνεται. Δηλαδή το σενάριο το κακό, ρε παιδί μου, Terminator, τι είναι. Είναι ότι αποφασίζω εγώ ως Ελλάδα, ως Αμερική, ως μια χώρα, ως δηλαδή κάτι μεγάλο. Να την πέσω κάπου. Ότι θέλω ένα στρατό από τέτοια. Γιατί είναι πιο ασφαλές να έχω τέτοια παρά να έχω ανθρώπους να πεθαίνουν στη μάχη, παράδειγμα. Ναι, ξεκάθαρα. Και αυτά τα προγραμματίζω μάλιστα και λέω ότι. Αν δεις απειλή. Επιθέσου. Ναι. Τι γίνεται εκεί πέρα, πώς αντιδράει αυτό. Αλλά και αυτό πάλι είναι ένα software συγκεκριμένου σκοπού. Ένας άνθρωπος ή μάλλον μια ομάδα ανθρώπων λογικά έχουν προγραμματίσει και έχουν πει ότι απειλή είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν αποφάσισα αυτό τι είναι απειλή. Στην ουσία το πρόβλημα πάλι είναι ο άνθρωπος, επειδή και πώς θέτει ναι. τη μηχανή και το. Δηλαδή, εμένα ακόμα μου είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσω το άλμα που μπορεί να γίνει και μια μηχανή να αποφασίζει χωρίς να έχει μπει σε ένα βλάκι. Νομίζω ο φόβος που μου προκάλεσε εμένα τότε η Boston Dynamics, επειδή μου όταν το είδα αυτό το πράγμα. Γιατί και ως στρατιωτικά το φαντάστηκα και λέω. Ναι. Fuck. Είναι το. Ο ίδιος φόβος που μπορεί να αισθάνθηκαν λαοί της Αμερικής όταν πήγανε με όπλα οι Ευρωπαίοι. Mm-hmm. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ένας λαός έχει τεχνολογική πρόοδο εις βάρος σε κάποιο άλλο. Αυτό είναι ένας λαός, μια ομάδα ανθρώπων. Okay. Είναι χαοτική αυτή η διαφορά. Δηλαδή, αν οι Α αποφασίσουν να έρθουν σε σύγκρουση με τους Β, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Οι Β είναι με καραμπίνες. Και οι Α απλά στείλουν τα σκυλιά της Boston Dynamics. Έχουν ξεκάθαρο. Είναι χαοτικό το προβάδισμα. Οι μεν χάνουν ζωές, οι άλλοι χάνουν σίδερο. Αλλά και πάλι είναι ο σκοπός που θέτει κάποιος άνθρωπος. Όντως δεν υπάρχει κάποια απόφαση εκεί που παίρνει το ίδιο το software. Αυτό δηλαδή, εμένα το βασικό μου. Η βασική μου επιφύλαξη για όλο αυτό, χωρίς να σημαίνει ότι είναι σωστή, είναι ότι. Όχι επιφύλαξη. Η βασική μου βασικά. Το λογικό κενό που έχω, να το πω έτσι, να. Είναι το πώς ένα software το οποίο πηγαίνει σε ένα αυλάκι, ακόμα και αν του πεις πώς να ακολουθήσει πιο σωστά το αυλάκι για να βρει το δρόμο του, δηλαδή να το καλυμπράρεις και να του πεις ότι ξέρεις τι, έχεις αφήσει τον καλύτερο καφέ, έτσι θα κάνεις το καλύτερο. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα πράγματα τα θεωρώ λίγο ότι είναι σε μια πεπατημένη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένα λογισμικό θα φύγει από αυτή την πεπατημένη. Ναι. Και θα αποφασίζει μετά για πράγματα τα οποία δεν έχει φανταστεί ο άλλος πριν. Mm. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα το δούμε αυτό, να είμαι ειλικρινής. Εγώ εκεί λέω το χάνω. Εγώ δεν νομίζω ότι θα το δούμε ποτέ αυτό. Αλλά επειδή οργίαζε λίγο το μυαλό μου αυτά τα σενάρια, τα λίγο δυστοπικά έτσι. Για να σου πω, το τρίτο είναι ζωντανή απόδειξη. Πραγματική απόδειξη ότι αν ποτέ το λογισμικό. Μπορούσε να πάρει την απόφαση θέλω να μιλάω χωρίς να με καταλαβαίνουν οι άνθρωποι από το Α στο Β. Ναι. Θα μπορούσε να το κάνει. Υπάρχει το κανάλι επικοινωνίας. Ναι, δηλαδή. Πάλι όμως υπάρχει το αυλάκι ότι μπορεί να γίνει αυτό. Αυτή είναι η ερώτηση. Ενώ. Δηλαδή, αν. Πώς παίρνει την απόφαση να μιλήσει ναι, το Α στο Β μαζί τη Google χωρίς να επιμένει ο άνθρωπος. Και το πιο δυστοπικό και αυτό σενάριο επάνω σε αυτά, αλλά το οποίο αυτό τεχνολογικά, αλλά. Συγγνώμη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να γίνει αυτό. Είναι οι μηχανές von Neumann που λένε, που είναι και καλά ρομπότ που είναι self-replicating. Δηλαδή είναι ρομπότ τα οποία έχουν όλη την πληροφορία για το πώς να παράξουν τον εαυτό τους. Οπότε αυτά αρχίζουν και καταναλώνουν πόρους και μιλάνε και μεγαλώνουν και τελικά τα κατακτούν όλα. Αλλά αυτό είναι πάλι μια πολύ συγκεκριμένη πεπατημένη. Του λες είσαι πέντε πράγματα, ξεκίνα να καταναλώνεις, αλλά αυτό δεν εξυπηρετεί κανένα στην πραγματικότητα. Οπότε γι' αυτό, παρόλο που ίσως είναι εύκολο να το κάνεις αυτό, γιατί δεν κάνει τίποτα. Απλά προγραμματίζεις αναπαραγωγή. Ναι. Αλλά δεν έχει λόγο να συμβεί αυτό. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή αυτό κατάλαβες. Εγώ εκεί το χάνω. Το
ποιο είναι το έναυσμα το οποίο ξεκινάει τη διαδικασία του να πεις μια μηχανή, να ξεκινήσει μια μηχανή να παίρνει αποφάσεις τις οποίες δεν έχει προβλέψει πριν ο άνθρωπος. Δεν σου λέω ότι δεν θα μπορούσε να φτιάξει ένα στρατό από ρομπότ τέτοια όπως βλέπεις σε κακούς ταινίες, ξέρω εγώ, και να πεις καταστρέψει τη γη και να το κάνουν. Αλλά αυτό γιατί θα μπορούσε. Ποιος έχει τους πόρους, τη θέληση, δηλαδή είναι πολλά πράγματα. Και πάλι δεν θα είναι ότι οι μηχανές μας καταστρέψανε. Θα είναι ότι κάποιος εκμεταλλεύτηκε την τεχνολογία, όπως για παράδειγμα εκμεταλλευτήκαν τα όπλα για παράδειγμα για να πάνε στην Αμερική, Ευρωπαίοι, όπως είπες πριν. Δηλαδή είναι μια καινούργια τεχνολογία που κάποιος εκμεταλλεύτηκε για να επιβάλλει τη δύναμή του κάπου αλλού. Δεν είναι ότι οι μηχανές ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν σήμερα ο καιρός είναι έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ας πάμε να καταστρέψουμε τον άνθρωπο. Όχι, λοιπόν, εγώ συμφωνώ πλήρως. Σου είπα, δεν το φοβάμαι, αλλά κάνω μερικές φορές σενάρια τα οποία. Όχι, δεν σου λέω ότι τα φοβάμαι, αλλά σκέφτομαι ότι αν γινόταν, πώς θα γινόταν και γιατί θα γινόταν, ναι, όλο αυτό. Νομίζω το μεγάλο κενό δεν είναι στο πώς. Γιατί το πώς κάποια στιγμή το βρίσκεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω, άμα το πάρεις τεχνικά, ο ανθρώπινος εγκέφαλος που έχει αυτό το εύρος και παίρνει αποφάσεις είναι νευρό, είναι links. Και περνάει ρεύμα και λειτουργεί. Ναι, σωστό. Και εντάξει, δεν ξέρω πώς λειτουργεί ακριβώς, αλλά το μελετάμε, ρε παιδί μου, περνά τα χρόνια, κάθε του χρόνου και καλύτερα. Το μεγάλο κενό εκεί είναι γιατί. Γιατί να βάλεις μία μηχανή να πάρει μία απόφαση που είναι ανθρώπινη. Μία απόφαση που δεν ξέρεις καν. Δηλαδή είναι και αυτό, ναι, που σημαντικό. Ναι, αυτό, δηλαδή, συνήθως πότε βάζουμε μία μηχανή να πάρει μία απόφαση για μας. Όταν είναι κάτι... Εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι βαριούνται γενικά. Mm-hmm. Βαριούνται να κάνουν το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Τους σκοτώνει αυτό το πράγμα. Οπότε τι γίνεται, έχεις κάνει κάτι 100 φορές και λες: ωραία, αντί να το κάνω 101 και 102 και 200, θα βάλω μία μηχανή να το κάνω για μένα. Σωστά. Αυτό είναι το step που γίνεται πάντα. Απλά νομίζω ότι όσοι δεν το ζουν αυτό εκ των έσω, όπως εμείς, δηλαδή, άμα σκεφτείς, εμείς τι κάνουμε, κάνουμε DevOps. Κυβερνέτες Dolly, ορίστε. Διαφωνώ, νομίζω ότι όλοι το ζουν. Δεν έβαλες γραμμές παραγωγής να ουσιαστικά να κάνουν τη διαδικασία που ένας άνθρωπος έκανε το χέρι πιο γρήγορα. Ναι, απλά δεν είναι κόσμος. Μα κόσμος φοβόταν και αυτά στο παρελθόν και λέγανε ότι κοίταξε, ήρθαν να τελειώσουμε την εργασία, ξέρω εγώ. Ωραίο θα ήταν. Ναι, να έχουμε τζάμπα πόρους και να γίνουμε όλοι ζωγράφοι και μουσικοί και να κάνουμε. Να φιλοσοφούμε. Γιατί αυτό λέει ουσιαστικά μια θεωρία λέει ότι κάποια στιγμή θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν χρειάζεται να δουλεύεις. Δεν το πιστεύω αυτό. Το είχαμε συζητήσει πάλι μια φορά, το θυμάμαι. Δεν το πιστεύω, γιατί όχι. Γιατί οι άνθρωποι είναι άπλιστοι και όσο περνάει, ρε παιδί μου, ο καιρός θέλει όλο. Δηλαδή, άμα δείξεις τώρα το βιωτικό επίπεδο που έχουμε εμείς σε ανθρώπους του 50. Ναι. Εγώ θυμάμαι άνθρωπο να μου λέει. Πω, λέει, θυμάμαι, λέει, μόλις πήγα γυμνάσιο, λέει, και είδα τι είναι η μπανάνα. Ναι, ναι, αλλά θέλω να πω, υπάρχουν αυτά. Ναι, αλλά κάθε χρόνο, δηλαδή, και τα παιδιά σου θα έχουν ένα πολύ καλύτερο βιωτικό επίπεδο από σένα και από μένα. Σίγουρα. Ναι, αλλά παρόλα αυτά θα έχουν πράγματα τα οποία θα ενοχλούν. Εντάξει, νομίζω αυτό είναι ατέρμονο, ρε φίλε. Ναι, ρε παιδί μου, απλά ουσιαστικά, δηλαδή, ήδη πλέον θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι φτάνουν σε κορεσμό. Δηλαδή. Ναι. Είναι και αυτό με την ταχύτητα που αλλάζουν και οι γενιές. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, ανθρώπους και μεγάλους από εμάς να έχουν πιο πολύ το, ξέρεις, να αφήσω κάτι στα παιδιά μου, γιατί άμα δεν τους αφήσω κάτι. Δηλαδή, κάποτε, άμα δεν σου αφήνανε οι γονείς σου ένα ρε παιδί μου, μια αρχική βάση, είτε χρηματική, είτε σε περιουσία, είτε σε κάτι άλλο, ναι, δεν μπορούσες να φτάσεις σε ένα άλλο βιωτικό επίπεδο. Τώρα, δεν λέω ότι σίγουρα υπάρχει και άνθρωποι που έχουν πολύ χειρότερα βιωτικά χαρακτηριστικά από εμάς. Συνεχώς, ρε παιδί μου, γίνεται, αλλά και, ακόμα και αυτοί έχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητα από πριν από 50 ναι, χρόνια. Δηλαδή, για παράδειγμα, εμείς, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω για σένα, δεν είμαστε εκατομμυριούχοι. Ωραία. Ναι. Ούτε εγώ είμαι. Κάποτε δεν μπορούσες να γίνεις, να έχεις εκατοντάδες εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια, άμα δεν ξεκινούσες από μια αλφα βάση. Τώρα, θεωρητικά, εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ναι. Δηλαδή, παρότι δεν ξεκινήσαμε, ας πούμε, ξέρω, σε ένα τέτοιο πράγμα. Θα μπορούσε να έχει δηλαδή, αρκετού πόρου ώστε να είσαι ρε παιδί μου πολύ. Δηλαδή, ναι, μπορεί να κάνει το άλμα. Η πλάκα είναι ότι σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ το software γιατί έχει μειώσει πάρα πολύ το κόστο παραγωγή. Δηλαδή, ό,τι κάνει από software, ό,τι βγάζουμε εμεί, είναι όλο profit.
είναι ολοκέρδος, δεν υπάρχει αποθήκη, δεν υπάρχει inventory. Σε αυτό διαφωνώ, αλλά δεν ρε εσύ, εντάξει, δεν είναι ολοκέρδος, αλλά είναι σχεδόν ναι, ολοκέρδος. Σωστά. Δεν μπορείς να συγκρίνεις μια εταιρεία που έχει μια αποθήκη και όλο αυτό να διαχειριστεί με το software. Ναι, εντάξει, δεν είναι ολοκέρδος, αλλά συγκριτικά είναι ολοκέρδος. Άμα το δείξεις σε κάποιον που είναι πιο εύκολο δηλαδή, να ξεκινήσεις. Άμα πας σε ένα φαρμακείο το, και μιλήσεις για τα δικά σου τα περιθώρια κέρδους και πεις έλα μωρέ δεν είναι μεγάλα, θα βγάλουν ένα αλφα κάπα και θα σε γεμίσουν μολύβι μετά, ξέρω εγώ. Είδες, άρα και οι άνθρωποι είναι εδώ για επικίνδυνο. Ναι, οπότε, τέλος πάντων, το θεωρώ ρε παιδί μου ότι κάποια στιγμή θα φτάσεις να έχεις αρκετούς πόρους για να ζήσεις αξιοπρεπώς. Ναι. Δηλαδή, να μην πεθαίνεις στη γέννα, να... δηλαδή, για πράγματα τα οποία δεν θεωρούνται σίγουρα δεδομένα το 50, θεωρούνται... Ναι. Δεδομένα για λίγους ανθρώπους σήμερα, θα θεωρούνται δεδομένα για όλους τους ανθρώπους σε κάποια χρόνια. Δηλαδή, αυτό πιστεύω ότι είναι. Ναι. Δεν σου λέω ότι θα έχουμε όλοι Lamborghini, ξέρω εγώ, ναι, και δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Universal Basic Income θα υπάρχει ή όχι. Αυτό θεωρώ ότι δεν ξέρω αν θα υπάρχει με την έννοια των χρημάτων. Δηλαδή, καθένας θα έχει 100 ευρώ το μήνα, ό,τι και να γίνει. Αλλά θεωρώ ότι θα έχεις παροχές σαν Universal Basic Income. Δηλαδή, δεν θα χρειάζεται. Να φας, για να φας μάλλον και να ζήσεις να πληρώνεις. Ναι. Δηλαδή μπορεί για παράδειγμα να υπάρχει ένα πιάτο φαγητό για τον καθένα. Μπορεί να υπάρχει ένα σπίτι για τον καθένα. Ναι. Αν τώρα θες κάτι παραπάνω, θα πρέπει να έχεις τα χρήματα. Δηλαδή θεωρώ ότι κάπως έτσι θα γίνει. Ναι, οκ. Okay. Ότι τα βασικά θα αρχίσουν και θα καλύπτουν και όσο πρέπει να γίνει, ναι, θα ανεβαίνεις προς τα πάνω. Γιατί ναι, οκ. Okay. Ναι, δηλαδή για παράδειγμα τώρα, ας πούμε. Γιατί στην έννοια παραγωγή στα πάντα όσο περνάει ο καιρό. Υπάρχουν συσίτια για παράδειγμα τώρα, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες κάποιων ανθρώπων που δεν έχουν τη δυνατότητα από την δουλειά τους να βγάλουν αυτά τα χρήματα. Ναι. Αυτό ίσως μπορεί να γίνει σε πιο μεγάλη κλίμακα. Δηλαδή θεωρώ εκεί θα είναι τα πράγματα. Ναι. Τέτοια πράγματα αλλάζουν. Λοιπόν, το machine learning τι είναι, επειδή το ανέφερες πριν. Τώρα θες, επειδή κάναμε σοβαρή συζήτηση τόση ώρα. Λοιπόν, το machine learning τι είναι, ουσιαστικά τώρα εμείς λέμε το τι μπορεί να γίνει σε κάποια χρόνια, που ναι, με βάση το προηγούμενο που σου είπα, μπορεί αυτά τα χρόνια, μάλλον δεν ξέρουμε πόσα χρόνια θα είναι αυτά. Ναι. Μπορεί να είναι 50, μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 5. Mm-hmm. Αλλά σε κάποιο χρονικό διάστημα. Ναι. Τι κάνουμε τώρα λοιπόν. Τώρα λοιπόν υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη μόδα που λέγεται, ναι, Machine Learning και AI. Ωραία. Και η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συζητήσαμε τόση ώρα. Αντικειμενικά. Το machine learning είναι μια συνάρτηση τότε, TensorFlow ή... Το machine learning είναι εξέλιξη συναρτήσεις σε μεγάλη κλίμακα. Ωραία. Μ' αρέσει. Θεωρώ ότι θα συμφωνεί και πολλοί κόσμος με αυτό. Δηλαδή, τώρα είμαστε σε μια φάση που φτιάχνουμε εμείς προγράμματα τα οποία εκμεταλλεύονται το μέγεθος υπολογιστικής ισχύς που υπάρχει, ναι, ώστε να συνθέσουν δεδομένα μεγάλης κλίμακας, big data τα γνωστά. Αυτό είναι του 2012, είναι παλιό. Ναι, είναι παλιό. Άρα ουσιαστικά τι κάνουμε, απλά μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Έχουμε περισσότερα δεδομένα, έχουμε καλύτερα προγράμματα, αλγορίθμους, το ένα το άλλο. Σε καμία περίπτωση το learning θεωρώ ότι είναι το χειρότερο buzzword ever. Δηλαδή... Ωραία, ωραία. Αν σου πω, πες μου την επιτομή του machine learning, δηλαδή όντως αυτό το software μαθαίνει. Γιατί στην ουσία αυτό δεν λέει το machine learning, ότι αυτό, ναι, το machine μαθαίνει. Ναι. Αν σε ρωτήσω ποιο είναι αυτή τη στιγμή το καλύτερο που έχεις δει να προσαρμόζεται και σ' αρέσει και τι, ποιο θα μου έλεγες. Λοιπόν, είναι δύο πράγματα που βγάζω στο μυαλό μου και τα δύο τα έχει κάνει Google. Το ένα είναι το Google Maps, ναι, που θεωρώ ότι ο τρόπος που μου προτείνει το τι θέλω να γράψω, που να πάω, που μου λέει τώρα φύγε τη δουλειά σου γιατί συνήθως φεύγεις αυτή την ώρα, θα βρεις κίνηση, θα βρεις κίνηση. Αυτό πρακτικά τι είναι, είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο πρόγραμμα για να το καταλάβει ένας άνθρωπος. Αλλά πρακτικά τι είναι, ξέρω ότι κάθε μέρα φεύγεις εκείνη την ώρα από τη δουλειά σου, εκείνη την ώρα γυρνάς, τόση ώρα θες να πας να κάνεις και ούτω καθεξής. Δηλαδή απλά συνθέτει πάρα πολλά δεδομένα, το οποίο όντως είναι, δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό έτσι, είναι φοβερό αυτό που κάνει, αλλά δεν κάτσε μια μηχανή και είπε, για να σκεφτώ, α, θα αποφασίσω τώρα και θα μάθω τι ώρα πηγαίνει ο Άντων στη δουλειά του και θα το λέω. Κάποιος είπε αυτό είναι μια καλή ιδέα, βρήκε τα δεδομένα και τα έφτιαξε. Το δοκιμάζουμε σε μικρή κλίμακα, τι χρειαζόμαστε για μεγάλη κλίμακα, πώς μπορούμε να δούμε όσο περνάει ο καιρός πάντα να έχουμε μια καλή πρόταση για τον Αντώνη και πάει λέγοντας. Ναι, είναι καλό το Google Maps. Και εμένα μου έχει, δηλαδή βλέπει όταν πηγαίνω συχνά σε κάποιο μέρος και λέει, α, φαίνεται ότι εδώ πηγαίνεις σταθερά. Ναι. Θέλεις να του βάλεις μια ταμπέλα, ρε παιδί μου, είναι το γυμναστήριο, ξέρω εγώ. Αυτό. Δηλαδή,
είναι πολύ αξιόλογο λογισμικό, έτσι. Mm. Και πολλά λογισμικά που μπαίνουν στην κατηγορία machine learning, ξερνάω. Είναι ερμηνεία. Το άλλο ποιο είναι. Το άλλο είναι κάτι το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση και είναι το ότι πάλι το Android κινητό μου, όταν ανοίγω τις εφαρμογές μου, έχει 4 εφαρμογές, 5 δεν θυμάμαι, σε μια σειρά στην αρχή. Οι οποίες είναι ουσιαστικά, φαντάζομαι ποια εφαρμογή θες να χρησιμοποιήσεις. Αυτό είναι το concept. Okay. Πάρα πολλές φορές πατάω μία από αυτές τις 4. Το οποίο για παράδειγμα έχω δει, sorry που πηγαίνω πίσω, ναι. Για παράδειγμα, πέμπτες Παρασκευές που συνήθως κυκλοφορώ με τα μέσα, mm-hmm. μου ανοίγει την εφαρμογή του WhatsApp okay. το πρωί, ενώ άλλες σε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη που παίρνω το αυτοκίνητο μου ανοίγει το Google Maps. Έλα ρε! Δηλαδή κάνει τέτοια πράγματα. Το οποίο αυτό δεν το ξέρα. Δεν είναι κάτι, απλά πας και βάζεις την παράμετρο το ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να μην κάνει κάθε πρωί το ίδιο πράγμα, αλλά μπορεί να κάνει κάθε μέρα της εβδομάδας το ίδιο πράγμα. Οπότε, αν δεις, ξέρω εγώ, 2 συνεχόμενες Δευτέρες ή 3 να κάνει αυτό. Που είναι πάλι θέμα μοντελοποίησης. Ναι. Δηλαδή. Okay. Αυτά είναι τα δύο. Ωραία. Και θα σου πω, το Google Maps θεωρώ ότι δεν μπορώ καν να συλληφθώ το τι κάνει. Το άλλο θεωρώ ότι για μια συσκευή είναι αρκετά καλό. Γενικά το machine learning θεωρώ ότι είναι όταν κάτι σου κάνει έκπληξη που το βλέπεις να είναι πάνω-πάνω. Ότι αυτό κάπου, είναι καλό machine learning. Αυτό είναι καλό machine learning. Σημαίνει κάποιος μοντελοποίησε σωστά τα δεδομένα, τα έβαλε κάπου, έτρεξε αυτό το κάτι. Τα προτινόμενα του Netflix είναι καλά για σένα. Θα σου πω, το μπερδεύω το Netflix, γιατί δεν βλέπω μόνο εγώ σειρές, βλέπω μαζί με την Ελισάβετ, οπότε υπάρχει ένα... Δεν έχει κάνει προφίλ διαφορετικό για να μην λέγει τέτοια. Όχι ρε, γιατί φαντάζομαι βλέπουμε συνήθως μαζί, οπότε επειδή μπορεί κάποιος να έχει ασημερά... Δηλαδή βγάζει κάποιες καλές ταινίες, αλλά όχι πάρα πολύ. Βλακίες μου βγάζει εμένα. Ναι. Άρα μπορεί να φτιάξει το Netflix, μπορεί δηλαδή για κάποιος άλλος. Καλά, μπορεί να μην έχει και αρκετά στην Ελλάδα κιόλας, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά για παράδειγμα, μπορεί κάποιος με καλύτερο αλγόριθμο ή καλύτερη μοντελοποίηση να μου βάζει καλύτερα αποτέλεσμα. Λοιπόν, επόμενο. Ναι. Πρόσεξε. Είπαμε ότι είναι το machine learning. Ωραία. Το deep learning. Ωραία. Τι είναι. Είναι επειδή το machine learning θεωρείται 2015, ξέρω εγώ. Ναι. Πρέπει να βρούμε μια καινούργια ονομασία και τώρα το λέμε γενικά big data, machine learning, AI και deep learning. Ναι. Χωρίς να έχω ασχοληθεί σοβαρά με τον κλάδο και να σου πω ότι όντως υπάρχουν διαφορές, γιατί μπορεί όντως να υπάρχουν στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και αυτά, εμένα μου φαίνεται το ίδιο χαζό πράγμα. Ναι. Παίρνουμε ένα Excel, το οποίο αντί να έχει 100 γραμμές, έχει 5 εκατομμύρια γραμμές, και κάπως αναλύω δεδομένα. Νομίζω είναι και λίγο παραπλανητική η τίτλη. Αρκετές φορές αυτά δηλαδή. Νομίζω είναι πολύ συχνό, ειδικά στο δικό μας το τομέα, να κάνεις πομπόδεις τίτλους οι οποίοι λένε κάτι, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, τώρα θα πω την ακρότητά μου, αν και δεν είμαι ειδικός, θεωρώ ότι και η έννοια της τεχνητής νοημοσύνης είναι λίγο παραπλανητική με τον αυστηρό ορισμό του τι κάνει, για παράδειγμα, στο μάθημα της τεχνητής νοημοσύνης στη σχολή. Δηλαδή, είναι ότι πάμε να φτιάξουμε ένα μυαλό, ρε παιδί μου, έναν γνωστή που σκέφτεται. Είναι κάποιοι συγκεκριμένοι αλγόριθμοι. Οι οποίοι έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας, που απλά αυτό έχει την ταμπέλα της τεχνητής νοημοσύνης, ρε παιδί μου. Βασικά είναι τεχνητή. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το ονομάσαμε έτσι. Ναι. Δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμο. Ωραία. Δηλαδή μην το πάρει κάποιος ότι α, κράζουμε, δεν ξέρω. Δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμο. Ναι. Δεν λέω ότι δεν έχει εφαρμογές. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό και δεν είναι δύσκολο να το κάνεις. Αυτό που λέω είναι ότι δεν μαθαίνει. Τι να κάνουμε τώρα, sorry. Ξέρεις, δεν... Μαθαίνω, θα πει. Όχι, μαθαίνει μόνο. Παίρνεις ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να μιλήσει και σε 3 χρόνια μπορεί να συνοηθεί με ανθρώπους, μπορεί να βλέπει άλλους να χροπηδάνε και να ξαναχροπηδάει, μπορεί να παίξει PlayStation, μπορεί να κάνει τα πάντα. Μου είχε πει ένας θειός μου κάτι που είχε διαβάσει από έναν φιλόσοφο που δεν ξέρω εγώ τι και έλεγε τη σημαντική διαφορά μεταξύ πληροφορίας και γνώσης. Η γνώση έλεγε ότι είναι πληροφορία που την έχεις κάνει τμήμα σου και πλέον έχεις πλήρη κατανόηση του τι σημαίνει αυτό. Στην ουσία, εσύ όταν έχεις αυτό το πράγμα που λέει, πώς με το Google Maps, είναι ένα είδος πληροφόρηση του στυλ. Α, 1, 2, 3 φεύγει τότε, είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν έχει το essence, το νόημα, το βάθος, παιδί μου, αυτού των δεδομένων. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο πάνω σε αριθμητικά attributes, πώς να το πω. Ναι, δηλαδή, δεν υπάρχει έννοια της γνώσης εκεί. Να σου θα ήταν γνώση κατά γνώμη. Αυτή τη στιγμή το Google Maps μπορεί να συνειδητοποιήσει για 50 πράγματα, γιατί έχουν κάτσει άνθρωποι και έχουν πει ότι αυτά τα 50 μάλλον είναι καλό να τα βγάζουμε με ένα notification ή κάτι στον Αντώνη. Ωραία. Ναι. 50, 100, 200, δεν ξέρω. Εντυπωσιακός αριθμός
πεπερασμένος όμως. Ναι. Γνώση θα ήταν αν μπορεί στο Google Maps να κάνει ό,τι θα μπορούσε να κάνει και ένας άνθρωπος που ουσιαστικά έχει τον ίδιο όγκο πληροφορίας με το Google Maps στο μυαλό του. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που υστερεί ότι δεν μπορεί προφανώς να συνδυάσει το τι ώρα φεύγω κάθε πρωί, τι κάνω, τι κίνηση έχει, ποιους δρόμους παίρνω και άλλα χίλια δυο άλλα πράγματα. Αν μπορούσε να συνδυάσει όμως και να χωρίσει το κεφάλι του, ναι, και έπαιρνε μια απόφαση που δεν ήταν προδιαγραμμένη, ναι, ναι, τότε ναι, θα ήταν. Ναι. Δηλαδή, αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνει το Google Maps τώρα. Είναι AI τα μποτάκια, τα μποτάκια, λέω, NPCs στο WoW που παίζεις. Είναι... Όχι βέβαια. Τι εννοείς? Είναι απλά ένα if else, ρε παιδί μου, άμα έρθει ο άλλος και κάνει click, πες του το quest. Ναι, δηλαδή, ναι, σκέψου ρε παιδί μου, ακόμα και αυτά, δηλαδή, είναι πολύ εντυπωσιακό για παράδειγμα πώς παίζεις στο WoW, γιατί δεν έχει τόσο πολύ gameplay με τέρατα, ας πούμε, αλλά πώς παίζουν παίχτες σε αυτοκίνητα, δηλαδή πώς παίζεις ενάντια στον υπολογιστή όταν παίζεις Mario Kart, για παράδειγμα. Εγώ αυτό το θεωρώ εντυπωσιακό. Mm. Γιατί πρέπει να μοντελοποιήσει κάποιος τις κινήσεις που θα κάνει κάποιος άνθρωπος για να πάει σε έναν δρόμο. Αλλά και πάλι, ξέρεις, έχει ένα σκοπό. Πρέπει να πάει από εδώ, να κάνει τον κύκλο της πίστης και να γυρίσει, ναι, εκεί. Που έχει μια συγκεκριμένη φυσική με συγκεκριμένους κανόνες και πάει λέγοντας. Ακριβώς. Δηλαδή έχει, άμα βρεις τοίχο, πήγαινε με τον κοντινότερο δυνατό δρόμο στον δρόμο και αφού πας στον δρόμο πήγαινε εκεί. Δηλαδή, ή αυτό μπορεί να το κάνει και να το βελτιστοποιήσει ακόμα περισσότερο. Ναι. Για παράδειγμα, υπήρχε το κλασικό με το σκάκι και με το AlphaGo, πώς λέγεται. Το αλφα, το κινέζικο μωρέ, αυτό το. Τέλος πάντων, τα δύο πιο καλά AI προγράμματα που υπήρχαν, okay, ήταν το σκάκι που νίκησε τον Κασπάροφ και πλέον σου λέει ο Κασπάροφ ότι εγώ δεν μπορώ να τον νικήσω. Θυμάσαι ότι είχαμε δει την ομιλία, ναι, του που το συζητούσε και. Στο event της Microsoft. Ναι, μπράβο. Ναι, δεν λέω. Προφανώς το σκάκι είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κάνεις 1 εκατομμύριο υπολογισμούς. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να τους κάνει αυτούς. Ο Κασπάροφ είναι φοβερός γιατί μπορεί να μειώσει τους υπολογισμούς που χρειάζεται να κάνεις από 1 εκατομμύριο σε 500 και μπορεί και να κάνει και τους 500 υπολογισμούς και να αποφασίσει την καλύτερη κίνηση. Ναι. Εγώ που δεν είμαι καλός από τον Κασπάροφ πρέπει να κάνω 5.000 υπολογισμούς γιατί εκεί πέρα τους έχω μειώσει για παράδειγμα τους πιθανούς και από αυτούς τους 5.000 υπολογισμούς να αποφασίσω ποιος είναι ο καλύτερος, ναι, με την μικρή μου εμπειρία. Το software. Θα κάνει 1 εκατομμύριο υπολογισμού και θα βρει τον καλύτερο. Γιατί μπορεί. Ναι. Deal, ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά είναι πάλι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ναι, αλλά άμα πάρει και του πει αυτό στο σκάκι, του βγάλει το σκάκι από εκεί πέρα που έπαιζε στην οθόνη και του βάλει να παίξει Need for Speed, δεν θα παίξει. Αυτό είναι νομίζω η απάντηση στο φόβο. Ρε, εγώ αλήθεια σου λέω, δεν το φοβάμαι καθόλου. Αλλά του αρέσει του μυαλού μου πάρα πολύ να αργιάζει με αυτές τις θεωρίες. Δηλαδή. Ναι. Ταινίες τύπου Matrix, αυτά εγώ τη βρίσκω πάρα πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρον, σου λέω, αν φτάσουμε στο σημείο να παράγουμε τέτοιου είδους λογισμικό. Που παράγει software. Που παράγει λογισμικό με τη σειρά του. Γιατί αυτό είναι το Matrix στην ουσία. Ναι. Είναι κάποιες μηχανές που φτιάξαν ένα λογισμικό το οποίο έφτιαξε το Matrix. Αυτό, ναι, είναι στην ουσία. Δεν έχω δει το Matrix. Ενώ το έχω δει, αλλά δεν. Δεν έχω. Εντάξει. Τι λες τώρα, on camera. Γενικά τα checkbox του Geek δεν τα κάνω tick πολλά. Είναι ωραίο το Matrix. Okay. Τώρα θα βγει και το 4. Έχω δει βασικά Matrix, απλά δεν έχω κάτι, ναι, να ασχοληθώ με όλη την ιστορία. Ναι. Εντάξει, η φάση είναι ότι κάποια στιγμή το οποίο είναι αυτό, πρόσεξε, επειδή γενικά δεν. Κάτσε να το γυρίσω, να μην χαλάσουμε το mojo της εκπομπής. Είναι στάνταρ σε όλες αυτές τις ταινίες που τα πράγματα πάνε στραβά. Δεν είναι ξεκάθαρο πότε τα πράγματα πήγαν στραβά, γιατί όντως δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτό. Και δεν ξέρεις πώς μπορεί να γίνει. Οπότε ξεκινάς από ένα starting point που τα πράγματα έχουν γίνει χάλια. Και εντάξει, η φάση στο Matrix είναι ότι οι μηχανές έχουν καταλάβει τη γη, έχουν φτιάξει ένα software, τον αρχιτέκτονα, ο οποίος με τη σειρά του έχει φτιάξει ένα άλλο software, το οποίο είναι το Matrix, okay, και έχουν κουμπώσει τους ανθρώπους τα έμβρια εκεί επάνω και από την ενέργεια που παράγουν τα σώματα, τα έχουν μέσα κάτι σαν αμυακούς άκους, παίρνουν την ενέργεια που χρειάζεται για να ζουν οι μηχανές, ας πούμε. Δηλαδή εμείς είμαστε η ενέργεια πλέον, ας πούμε, αυτή είναι η φάση. Αλλά έχεις μηχανή που έχει φτιαχτεί από άνθρωπο, υποθέτω, γιατί νομίζω δεν το ξεκαθαρίζει ποτέ, η οποία έχει φτιάξει software που έχει φτιάξει software για να έχει ενέργεια. Αλλά δεν είναι πουθενά ξεκάθαρο το πότε φτάσαμε εκεί και νομίζω ότι επίτηδες δεν είναι ξεκάθαρο, γιατί δεν θα φτάσει ποτέ εκεί. Δηλαδή, δεν υπάρχει σενάριο που φτάνει εκεί. Ακριβώς. Δηλαδή, νομίζω ότι το πρόβλημα μας τώρα τι είναι. Ξεκινάμε και λέμε θα φτιάξω ένα λογισμικό που θα κάνει κάτι. Mm. Και αυτό το λογισμικό μετά μπορεί να ξεπεράσει τον άνθρωπο σε αυτό το κάτι. Αλλά είναι αυτό το κάτι, τελείωσε. Αν κάποιος μου πει μια μέρα ότι ξέρεις τι,
έφτιαξα ένα λογισμικό που δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα του πω, κάνε κάτι και αυτό θα ξεκινήσει και θα μαθαίνει και θα κάνει. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει, πάλι δεν υπάρχει παρθενογένεια, αλλά πρέπει να υπάρξει κάτι το οποίο δεν είναι. Δεν φαίνεται ότι θα πάει να καταστρέψει τον κόσμο, ναι. Αλλά να μην ξέρει τι θα κάνει. Δηλαδή... Για εσύ αυτό και πάλι είναι σχεδόν αδύνατο, γιατί ακόμα και αν σκεφτεί τη δικιά σου εξέλιξη και προσπαθήσει να την κάνει project σε ένα software, εσύ έχει γίνει αυτό που έχει γίνει επειδή έχει κάποιε βιολογικέ ανάγκε να φά, μετά κοινωνικέ ανάγκε να κάνει παρέες, μετά ξέρω εγώ να συγγυεί χαρούμενο, όλα αυτά. Πρέπει και αυτά να τα βάλει σε ένα software για να κάνει γι' αυτό μια εξέλιξη. Δεν μπορεί να πει πήγαινε και κάνε πράγματα. Είναι... Δεν υπάρχει αυτό. Σου λέω, δεν λέω ότι δεν θα γίνει ποτέ, δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Απλά αυτή τη στιγμή έχω τέτοιο μεγάλο λογικό κενό από το τι υπάρχει σήμερα μέχρι το τι θα καταλήξουμε να έχουμε, που δεν μπορώ να φανταστώ καν. Ούτε ξέρω. Απλά λέω ότι δεν υπάρχει σενάριο. Δεν βλέπω το σενάριο το οποίο παράγει αυτή την πραγματικότητα. Ναι, δεν το βλέπω. Μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν το βλέπω. Όπως και δεν έβλεπε το σενάριο κάποιος ενδεχομένως στην αρχαία Ελλάδα ότι θα μπαίνει σε ένα αεροπλάνο και θα είσαι στην Αμερική σε. Υπάρχει το σενάριο. Ότι το ταξίδι είναι ακριβό και μεγάλο. Πώς θα το μειώσουμε, γι' αυτό φτιάξαν τα πλοία, γι' αυτό φτιάξαν καλύτερα πλοία. Υπήρχε μια εξέλιξη. Μην κοιτάς που. Ωραία. Το να κατακτήσει τους ουρανούς ήταν από πάντα. Πώς θα πας στο Βεγγάρι. Τι εννοείς. Γιατί να το κάνουμε. Πώς θα πας στο Βεγγάρι, ναι, αυτό όμως ήταν. Εντάξει, ήταν πολιτική γιατί πήγε ο άνθρωπος στο φεγγάρι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά φαντάζομαι ότι όταν εσύ είχες πλοία και δεν μπορούσες να πετάξεις. Ναι. Δεν μπορούσες καν να φανταστείς ότι θα πετάξεις και θα πας σε έναν άλλο πλανήτη. Δηλαδή, όπως ναι. Θυμάσαι τώρα που έχουμε ένα λογισμικό που κάνει Α, ναι. Μπορεί, δεν μπορούμε καν να φανταστούμε πως θα είναι να έχεις ένα λογισμικό που θα παίρνει αποφάσεις. Οπότε μπορεί, δεν σου λέω ότι θα γίνει ποτέ. Αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δω τη λογική. Έχει λογικό κενό αυτό. Δεν. Πάω πάσο. Ναι. Σου λέω, δεν θέλω να είμαι απόλυτος αυτό, γιατί ούτε έχω κάνει την απαραίτητη έρευνα, ούτε. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ μακριά. Ούτε εγώ. Απλά με ταλάνιζα αυτό τώρα και θέλω να στο φέρω στο τραπέζι. Κοίτα, είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει εφαρμογές, είναι κοντά στον κλάδο μας, είναι σεξι αυτή την περίοδο. Αλλά ακόμα ρε παιδί μου είναι πώς μπορώ να κάνω το λογισμικό να συνδυάζει πληροφορία με τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να συνδυάσει ένας άνθρωπος. Ναι. Η παρά είναι hype βέβαια, το machine learning και όλα αυτά. Προφανώς και είναι hype. Ναι. Όλα είναι hype. Ενώ εντάξει. Καλό, αλλά. Anyway, ναι. Μάλιστα. Οπότε από μένα πάρει νομίζω η φάση. Από σένα είναι όχι. Είναι όχι. Τουλάχιστον. Από μένα είναι ξεκάθαρο. Παρόλο που σου λένε φορές που το ένστικτό μου με τσιτώνει λίγο. Δηλαδή λέω έχω έξυπνη λάμπα σπίτι, αλλά θέλω να έχω και το φυσικό διακόπτη που μπορώ να την κλείσω. Όχι, ναι, δεν, πραγματικά εμένα δεν μ' αγγίζει καθόλου. Ναι, δηλαδή κάτι τέτοια σενάρια που η λάμπα σου αποφασίζεται να σκοτώσει, άρα υπερθερμαίνεται και υπερφορτίζεται και σκάει για να σου μπουν τα γυαλιά, ας πούμε, στο. Ναι. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω, αυτό παίζει με τις LED λάμπες παρεπτόντως. Όχι, δεν γίνεται. Ναι. Δηλαδή. Απλά, κοίταξε, όσο πιο άγνωστο είναι κάτι, τόσο πιο πολύ το φοβάσαι. Σωστό. Το δεύτερο. Ξέρεις, όταν εμφανιστήκαν πάλι οι Ευρωπαίοι με τα όπλα και με αυτά, νομίζαν ότι είναι θεοί. Ναι, τους πηγαίνουν και τους κάνουν θυσίες και τέτοια. Οπότε, ναι. Anyway, αυτά που λες. Okay. Εσύ σου μαύρισα λίγο το. Όχι, δεν μου το μαύρισε. Δεν ξέρω αν θα κοιμηθώ το βράδυ. Πάρουμε τηλέφωνο. Αλλά γενικά κομπλέ. Αυτό νομίζω. Τέλεια. Ανέβηκε το πρώτο επεισόδιο του course. Έχουμε ανεβάσει το πρώτο επεισόδιο course. Ωραία, θα έχουμε link. Τέλεια. Θα ανεβάσουμε επόμενη εβδομάδα επόμενο επεισόδιο του course. Και ιδανικά θα έχουμε και το περιβάλλον το διαδραστικό που θα μπορούν να κάνουν όλοι τα κόλπα τους. Γιατί δεν καταφέραμε. Και τα λέω δεν καταφέραμε ενώ δεν κατάφερα. Θα το έχω έτοιμο για σήμερα. Ωραία. Τι άλλο, πολύ σημαντικό. YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Όποιος γουστάρει βλέπει τα γνωστά. Ναι. Και τέλεια. Τα λέμε στο επόμενο. Αν θέλετε να μας κάνετε. Λοιπόν. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Τα λέμε.